Thank you.
σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, ο εκείμασας κατά πρόσωπον πάντων του λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θανάτης ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θανάτης ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θανάτης ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Κριάς ελέησον μας, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαση της ασθενείας ημών εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανό ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ήταν εντάφος σωματικός
ενάδει με τα ψυχή ο Θεός και εμπαραδείσω με τα ληστού και ενθρόνω υπήρχε. Δηλαδή ο Κύριος ένωσε απόλυτα τη θεότητα με την ανθρωπότητα και κατά την ώρα της ταφής του ήταν εντάθω σωματικός. Δηλαδή η θεότητα ενωμένη με την ανθρωπότητα είχε ως αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί ο λόγος του προφήτη Δαβίδ ότι η σάρξ του Κυρίου δεν ηλιώθη και δεν είδε διαφθορά μέσα στον τάφο. Σκεφτείτε ότι στα κλίματα της Παλαιστίνης με τόσο υψηλές θερμοκρασίες το σώμα μέσα στον τάφο, μέσα σε λίγες ώρες διαλύεται εις τα εξών συνετέθη. Ενώ το σώμα του Κυρίου τρίστα ημέρες μέσα στον Πανάγιο τάφο δεν είδε διαφθορά, δεν αλλοιώθηκε. Γιατί ήταν η θεότητα ενωμένη με το πανάχαρτο σώμα του. Μας λέει επίσης ο Υμνοδός ότι η ψυχή του ήταν η σάρκα, δηλαδή ο Κύριος από την ώρα του θανάτου του πάνω στο Σταυρό μέχρι την ώρα της ενδόξου Αναστάσεώς του, που ενώνεται η ψυχή με το Πανάγιο σώμα του, βρίσκεται στον Άδη, στην κατάσταση δηλαδή που βρίσκονταν οι απαιώδως νεκροί, που δεν είχαν ακούσει τίποτα για σωτηρία, για οικονομία Χριστού, για μετάνοια. Και μάλιστα λέει ο Απόστολος Πέτρος ήταν οι άνθρωποι πριν την εποχή του Νόε, που αυτοί μέσω εξαιτίας του κατακλυσμού δεν είχαν τη δυνατότητα να σωθούν. Και λέει ο Κύριος, εκήρυξε τη εμφυλακή πνεύμαση. Τι εκήρυξε ο Κύριος? Εκήρυξε την πίστη στην αλήθεια του Παναγίου ονόματός του, στο Ευαγγέλιο, και όσοι επίστευσαν, λέει, στον Άδη εσώθησαν. Μετά λέει ο Υμνοδός ότι ο Κύριος ήταν εμπαραδείσο μεταλληστού, ως Θεός παντέλειος, ως ο Υις της Τριάδος, ως πανταχού παρόν, ήταν αυτός που εισόδευσε το ληστή μέσα στον Παράδεισο. Το ληστή που έδειξε τη μεγάλη μετάνοια και είναι για μας πρότυπο μετανοίας. Σκεφτείτε ένας παναμαρτωλός στο παραένα της ζωής του να μπαίνει στον Παράδεισο και ένας το ίδιο συναμαρτωλός την ίδια στιγμή που τέλειωνε η ζωή του να κολλάζεται. Και η αιτία που μπήκε στον Παράδεισο ήταν η μετάνοια του και τα χαρακτηριστικά αυτής της μετανοίας ήταν η πίστη στον Χριστό ως τον μόνο αναμάρτητο. Ούτως λέει ουδέν άτοπον έπραξε. Και η μετάνοια, η εξομολόγηση του ήταν εμείς μεν δικαίως άξια ονεπράξαμε απολαμβάνουμε. Αυτή η συνέστηση βαθύτατη του τελώνη, του ληστή, ήταν όμοια με τη μετάνοια του τελώνη που ο Θεός επικαίρωσε. Γι' αυτό ζητά από τον Χριστό να το θυμηθεί στη Βασιλεία. Και ο Χριστός το πρώτο που βάζει μέσα στη Βασιλεία του είναι ο μετανοημένος ληστής. Μας λέει επίσης ο Υμνοδός ότι ο Κύριος υπήρχε και εν θρόνο μεταπατρός και πνεύματος, δηλαδή ως παντέλειος Θεός. Επιβλέπει στο ληστή, είναι στον Άδη, είναι στον Πανάγιο Τάφο, αλλά συγχρόνως ως πανταχού παρόν είναι ενωμένος με τον Θεό Πατέρα και τον Πανάγιο Πνεύμα. Απόψε μας δίνεται μια ευκαιρία να αναβαπτιστούμε στη μετάνοια, να δούμε και εμείς τα λάθη μας, να μην ωραιοποιήσουμε τίποτα από τα πάθη μας, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, γιατί η ζωή κοντά στο Χριστό είναι ατελεύτητη. Δεν την χωρίζει ο θάνατος, γιατί ο Κύριος ενίκησε το θάνατο. Δεν το χωρίζει η ασθένεια, γιατί ο Κύριος παραχωρεί, αλλά και ο Κύριος πάλι θεραπεύει. Δεν μας χωρίζει τίποτα από την αγάπη του Χριστού, γιατί τέτοια αγάπη για να θυσιάζει την ψυχή του για τους φίλους του, κανείς δεν έδωσε πάνω στη γη. Και φίλοι του Χριστού και παιδιά του Χριστού είμαστε εμείς, όσο και αν έχουμε αλλοιώσει την εικόνα του ανθρώπου, του κατά Θεόν ανθρώπου. Γι' αυτό ο Κύριος μας δείχνει σήμερα την ανυπέρβλητη του αγάπη που ξεκινάει από την προδοσία του μαθητή.
και τελειώνει στον Πανάγιο Τάφο. Δίπλα στους κρεμαστέντες κακούργους εμπτύεται, λιδωρείται, συκοφαντείται ως πλάνος Θεός. Η Παναγία Μητέρα του από κάτω θρηνεί, γιατί περνά εκείνη την ώρα η ρομφαία που της είχε πει ο προφήτης Σιμεών, ότι θα έρθει η ώρα που την ψυχή σου θα περάσει ρομφαία. Σκεφτείτε όσοι έχετε περάσει θάνατο παιδιών, πόσο οδυνηρό είναι να χάνεις το παιδί σου, αλλά πόσο οδυνηρότερος ήταν ο πόνος της Παναγίας, όπου κάτω από το Σταυρό έβλεπε τα χέρια, τα άχραντα του Υιού της και τα πόδια να είναι καρφωμένα με τους ύλους και να στάσουν με αίμα. Και όλοι οι εχθροί του Κυρίου να χαίρονται και να τον ειδωρούν πάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό η Παναγία σήμερα είναι η μητέρα των πονεμένων, η μητέρα των θλιμμένων και η μητέρα της ελπίδας και της Αναστάσεως. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, ο Ιωάννης, δίπλα στο Σταυρό, ο Κύριος εκφωνεί τον 21ο Ψαλμό για να μας δείξει ότι είναι αυτός που προαναγγέλουν οι προφήτες. Ελοή, Ελοή, λαμάσα βαχθανή, είναι η αραβική, είναι η εβραϊκή γλώσσα στην οποία λέγει ο Θεός μου, είναι ατί με εγκατέλειπες. Είναι η πρόρηση του Δαβίδ που ο Κύριος εκείνη την ώρα την απαγγέλει και απαγγέλει από ό,τι φαίνεται και όλο τον 21ο Ψαλμό. Είναι η ώρα που λέει ο Κύριος διψώ, για να δείξει ότι οι προφήτες είχαν προαναγγείλει ότι ο Μεσσίας πάνω στο Σταυρό θα πει το διψώ. Είναι η ώρα που θα τον οχεύσουν και θα βγει από τα πανάχραντα, την πανάχραντη του πλευρά, το αίμα της Θείας Κοινωνίας και το είδωρ του βαπτίσματος. Είναι η ώρα που θα πει άφες αυτής, ου γαρίδας η τυπιούση, και θα μας δείξει την ανεξικακία του και την εσπραχνία του και το άπειρο του έλεος για όλους εμάς. Είναι η ώρα που θα αγκαλιάσει όλη την ανθρωπότητα, τους απαιώνους νεκρούς, τους ζώντες, και θα ζητήσει από όλους μας την πίστη και μετάνοια στο Πανάγιο όνομά Του. Καλή Ανάσταση, καλή μετάνοια.